Είναι ο χειρότερος πρόεδρος της Βουλής των τελευταίων δεκαετιών. Γιατί το λέτε αυτό, κύριε Βγενάκη? Διότι έχει πλήρως κομματικοποιήσει την λειτουργία του Κοινοβουλίου, διότι έχει λειτουργήσει ως ο κομματικός απεσταλμένος του κύριου Τσίπρα και δυστυχώς δεν σέβεται ούτε τηρεί τους στοιχειώδεις κανόνες λειτουργίας του Κοινοβουλίου. Δυστυχώς έχει πέσει πολύ χαμηλά το Κοινοβούλιο. Πολύ χαμηλά. Και δεν αναφέρομαι μονάχα στις διαδικασίες, ούτε στο επίπεδο συζήτησης. Ακόμα θα σας πω την προηγούμενη εβδομάδα. Είχαμε συζήτηση, ζήτησε η κυβέρνηση να πάρει ψήφο εμπιστοσύνης. Mm-hmm. Και περιόρισε τη συζήτηση σε μόλις μία μισή μέρα με κατάλογο ομιλητών κονσέρβα το συγκεκριμένα, χωρίς να δώσει το δικαίωμα στους βουλευτές να ομιλήσουν, αν συμφωνούν ή διαφωνούν και γιατί. Δηλαδή, παράδειγμα, από τη Νέα Δημοκρατία μιλήσαμε 12 βουλευτές. Mm-hmm. Ενώ είχαν τη διάθεση να μιλήσουν πολύ περισσότεροι. Του στέρισε το δικαίωμα. Μα στερεί το δικαίωμα να πάρουμε το λόγο. Και έχει μπερδέψει το εξής. Η Βουλή ελέγχει την κυβέρνηση και όχι η κυβέρνηση ελέγχει τη Βουλή. Ναι, τους αλλά το βλέπουμε η αστυνομία να συμφωνεί με την αντίληψη Βούτση. Τι συμβαίνει τους εδώ? Τους ενοχλεί ο διαχωρισμός των εξουσιών. Αυτό είναι γεγονός. Και εδώ δυστυχώς ο κύριος Βούτσης το δηλώνει με κάθε τρόπο, με κάθε ευκαιρία απολύτως ξεκάθαρα. Mm-hmm. Να πούμε μονάχα για την αστυνομία. Ναι. Να ευχηθούμε περαστικά στους δεκάδες αστυνομικούς που έχουν τραυματιστεί και έχουν υποστεί διάφορα τραύματα και βρίσκονται, κάποιοι νοσηλεύονται, κάποιοι έχουν φύγει από το νοσοκομείο με αφορμή αυτά τα γεγονότα. Είναι άλλο οι αστυνομικοί, οι επιχειρησιακοί, αυτοί που βρίσκονται στην πρώτη θέση της μάχης, και άλλο οι υψηλόβαθμοι, οι οποίοι λειτουργούν με έναν τρόπο που και εμάς μας παραξενεύει και δεν το αφήνουμε σχολίαστο, ούτε φυσικά έχει φύγει από την προσοχή μας. Όλα αξιολογούνται και όλα ελέγχονται. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχουμε μια πρωτοφανή κομματικοποίηση, εργαλειοποίηση και της αστυνομίας από πλευράς Τσίπρα, ΣΥΡΙΖΑ, εγώ έχω πει επανειλημμένος κομματάρχη τον πρόεδρο της Βουλής και οφείλω να ζητήσω.